Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA. Και δεν είναι όποιο και όποιο βίντεο FIFA, είναι ένα βίντεο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί κιόλας και το περιμένετε με πάρα πολύ ανυπομονησία. Μιλάω φυσικά για το μεγάλο pack opening που συνηθίζουμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια στην αρχή του παιχνιδιού σε κάθε FIFA. Φέτος είχαμε πάλι ένα πολύ μεγάλο pack opening για το FIFA 22. Είχε γίνει σε live stream την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή συγκεκριμένα, και ήταν περίπου ένα 10ωρο, 11ωρο stream. Πάρα πολύ μεγάλο stream, ανοίξαμε πάρα πολλά packs. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, θα σας αφήσω να τα δείτε. Απλά πριν πάμε στα στιγμιότυπα, γιατί ουσιαστικά έχω κρατήσει τα στιγμιότυπα από το stream, γιατί ήταν άπειρα τα packs που ανοίξαμε, θέλω αρχικά να σας πω να σπάσετε το κουμπί του like, γιατί έχουν γίνει ακραία πραγματάκια σε αυτό το βίντεο. Και δεύτερον, αύριο την Παρασκευή στις 2.30 ώρα να περιμένετε ένα βίντεο το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι. Θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα αυτό το βίντεο, είναι μικρό, σημαντικό και επεξηγηματικό. Μάλιστα, κάθε φορά για όλα αυτά τα πράγματα ανεβάζω και ενημερώσεις στο Instagram, οπότε κάντε ένα follow και εκεί για να μην χάνετε απολύτως τίποτα. Τώρα, στο σημερινό βίντεο, στο pack opening, είναι ένα βίντεο περίπου 25, 26, 27 λεπτών, δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει βγει, με τα καλύτερα pulls, έχουν βγει ακραία πραγματάκια, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εμείς θα τα πούμε ξανά στον επίλογο για 2-3 πραγματάκια, αράξτε, τσιλάρετε και καλή απόλαυση. Τσάτ, σήμερα το μότο είναι ένα. Η φράση που θα χρησιμοποιούμε θα είναι μόνο μία. Και ποια είναι αυτή? Let's fucking go! Σου λέει που σου μπουφαρίνει. Walkout! Ποιος είναι, Γερμανός, CM, Cross! Let's fucking go! Let's fucking go, chat! Let's fucking go! Ξεκινάμε πολύ καλά. Το πρώτο walkout για το FIFA 22 είναι ο Cross. Let's fucking go! 88, καταπληκτικό pool. Και εγκουντού μέσα, για να δούμε πόσο έχει ο Cross. Πω, εντάξει, είναι, αυτές οι κάρτες τους είναι στο Ultra Trash, έτσι. 9 και 10 χιλιάρικα, ας πούμε 88 κάρτα. Μα αυτός μόνο από το rating που έχει θα κάνει 50 χιλιάρικα σε κάποια φάση. Όχι, αυτός είναι, ας πούμε, από τις κάρτες που απλά κρατάς. Περνάω τέλεια με Κέσα. Τι stats έχει, ρε, εσύ, έχει καλό pace. 91 pace, 85 dribbling, 81 shooting. Inform, για να δούμε. Αχ, Ιταλία, right wing back είναι ο Φαραώνη. Φαραώνομα. Με ξεβγαίνουνε... Πώς έκανε πουτάνα. Ρε φίλε, βγαίνουν όλες οι φλόγες. Για μια κάρτα που είναι 81, γιατί τον κάνει τρίτ σαν να είναι walkout. Δηλαδή στο animation, ασχέτως που δεν βγαίνει ο παίκτης στο γήπεδο. Τρως μεγάλο bait έτσι. Σαν άποψη, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο unpopular. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το μπέργκερ να έχει μέσα κοτόπουλο. Να είναι, ας πούμε, μπέργκερ με κοτόπουλο. Αλλά Ολλανδία, CM. Βαϊνάλντουμ, Τζίνι, let's fucking go. Πάμε, chat. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτό είναι ένας. Ήταν ένας από τους κρίκους που θέλαμε για το τριγωνάκι. Κιμπεμπέ, Χακίμι, Βαϊνάλντουμ ή Εμπαπέ. Θα δούμε πώς θα είναι τα links. Πολύ καλό ο Βαϊνάλντουμ και πρέπει να έχει και value από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα καλό pool. Έχει καμιά 25 χιλιάρικα από ό,τι βλέπω, 20 χιλιάρικα. Καλό. Καλώς. Αυτό είναι το καλύτερο pool μέχρι τώρα. Ο Τζίτζα, ο Φόε. Τσάντα, αυτός δεν έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Ω, oh, walkout! Κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Ο Τζίτζα, ο Φόε. Έτσι νομίζω. Άρη κάνει τα μαρκή. Ω, oh, walkout! Ποιος είναι? Βαράν! Let's fucking go! Let's fucking go, chat! Από το πουθενά έσκασε! Βαράν! Let's fucking go! Και με ναι, τσάτ. Ναι, αυτό είναι τρομερό, ρε φίλε. Πάμε. Vamos. Γαμάτο, εντάξει. Ναι, αυτό είναι πολύ γαμάτο, ρε φίλε. Σκεφτείτε τώρα. Εάν, ας πούμε, θέλω να τον κρατήσω, θα μπορέσω να έχω από τη μία Κιμπεμπέ με τα links που είπαμε και στην άλλη να πάμε με Βαράν. Και να βάλουμε και ένα Μεντί από δίπλα. Σκεφτείτε λίγο ομάδα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πολύ ακραίο αυτό. Πες να είμαι πανάκριβος. Εγώ τον είχα κοστολογήσει στα 400 με 500 χιλιάρικα πριν αρκετό καιρό που είχαμε κουβέντα. 3,5K έχει η Quixel. Πω, έχει 300, αφεύγα! Εντάξει, είμαι πανάκριβος. Αυτό τσάτ είναι dub. Αυτή η κάρτα είναι. Ναι, αυτός αν θα ανεβεί, τον κρατάμε, δεν τον δίνουμε με τίποτα. Ναι. Και με φανέλα United, ισχύει! Ναι, ρε φίλε, ήταν τόσο on point το walkout. Let's fucking go, chat. Let's fucking go. Εν τω μεταξύ, τα δύο walkouts που πετύχαμε, το ένα ήταν με τη φανέλα της Real και βγήκε ο Cross. Το άλλο ήταν ο Βαράν και ήταν με τη φανέλα της United. Ποιος άλλος, να βάλω φανέλα παρή τώρα, τι να κάνω. Anyway, απίστευτο chat. Βαράν είναι mega hit. Σίγουρα, πιέσουμε το ελάστικο.
Βγαίνει γρήγορα. Είναι γρήγορο. Και πέρυσι δεν βγαίνει γρήγορα και τον Ερφάρα να θυμάσαι στην πορεία. Ναι, τώρα βγαίνει και πολύ το γρήγορα. Και πιάστε με παίκτε Νεϊμάρ, Μπαπέ, Ριβέρς, Ελάστικο και Ελάστικο τα βγάζουν φωτιά. Καλά, αυτοί παίζαν κολοσπασμένοι, ναι, ξεκάθαρα. Εγώ γι' αυτό ήθελα τον Κρόιφ πάρα πολύ. Το Μόρι, let's go! Ναι, ναι, το Μόρι πάνω από 10 χιλιάρικα. Πάμε, πάμε, τσάτ. Αυτό παίζει να μην μαξάρει πάρα πολύ παραπάνω γιατί είναι και 79. Ασλάκη. Ναι, πήγε, πέτυχα 2 walkouts. Το ένα ήταν ο Cross και το δεύτερο ήταν ο Βαράν, φίλε. Και δεν τρολάρω, όντως πέτυχα Βαράν. Πάρτο. Του όλ. Μιλιτάω, let's go, chat. Let's go. Άλκολο σπασμένη κάρτα. Εντάξει, αυτό είναι ακραίο. Αυτά είναι τα pools που σα λέω. Α μην είναι walkouts. Α είναι αυτά τα pools. Πόσο έχει, καμιά δεκάρα δεν την έχει. Τι 40 χιλιάρικα έχει ρε πούς, δεν το πιστεύω. 82 κάρτα λέει, όπως ήταν ο Λεγκλέ. Αυτός μόλις γίνει το game chat θα φτάσει 100 χιλιάρικα. Απίστευτο, back to back έτσι. Back to back αυτά τα δύο packs. Εγώ θέλω να το σπαμάρω το Driven. Θέλω να το δοκιμάσω δηλαδή και από το RTG Inform. Ναι εντάξει δεν ισχύει. Πού σε Βραζιλία. Καπούτο. Εντάξει δεν έχει και τόσο χάλια stats, μια χαρά φαίνεται. Έχει τίποτε. Α, και αυτό στο discard είναι. Τον κρατάμε όμως. Τι ωραίο τραγουδάκι αυτό. Walkout. Miller. Αχ, είναι και ξενέρωτο και το είδα κατευθείαν. Βγήκε μπροστά μου βγήκε το όνομα. Ουφ, είναι καλό που είναι walkout, αλλά ξενέρωτο walkout chat. Δεν πειράζει, είναι το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε, προχωράμε. Αυτό είναι ας πούμε από τις κάρτες που θα κρατήσουμε για το Fodder και όταν ανεβεί η τιμή του και βγει το game, κάτι θα κάνουμε. Πόσο έχει τώρα, έχει καμιά 7-8 χιλιάρικα. Τίποτα. Δεν αξίζει καν τώρα. Boards και λέει σφανάει 26 κάπου. Griezmann, let's go! Και είναι boards ρε φίλε, δεν είναι walkout, ισχύει! Γι' αυτό δεν αντέδρασε, λέω Γαλλία, Στράκη, λέω κακό τρόλ θα είναι τώρα αυτό. Πάμε ρε φίλε, Γκριζού, let's go! Α, είναι πολύ φίλε, δεν είναι. Μόνο 12 κάπα έχει. Ναι, δεν και καλό, τι ρε φίλε, 4-3 έχει, το pace του Γιακάμ είναι κομπλέ, σουτάρα έχει, passing φοβερό έχει, agility έχει 92 και έχει 86 stamina. Finesse outside, όλα τα traits. Γιατί ρε φίλε να έχει 12 κάπα αυτή η κάρτα. Πολύ relevant είναι. Το πιστεύω ρε μάλλον. Οκ, okay. Προχωράμε, Γκρίζου, το δεχόμαστε. Να σου πω την αμαρτία μου, θέλω Cruyff. Θέλω να έχω Cruyff, έτσι στο πρώτο weekend league θέλω να δώσω εκεί τα coins μου. Γαλλία, striker. Martial, let's fucking go! Δεν θυμάμαι τι τιμή έχει όμως. Καλό είναι, δεν παλιγυρίζουμε ακόμα. Νομίζω ότι είναι από τα καλά όμως. Είναι κοντά στα κυβικά του Ράσφορντ, όχι το ίδιο. Α, δεν είναι καθόλου. 16 χιλιάρικα. Τσάτ, πέρυσι ο Μαρσιάλ είχε 150, έτσι. Ήταν extinct. Δηλαδή αυτά τα ψηλο downgrades που του κάναμε. Και είναι, που παρόλο που έγινε 4-4. Ναι, με αυτά τα downgrades εσείς στα stats του έπεσε τόσο πολύ, ε. Και 4-4, αυτό δεν το είχε πέρυσι, γάμο το. Κρίμα, μόνο 20 κάπα. Και low. Καλά. Να σου πω την αλήθεια, τα work rates ανέκαθεν ήταν κάτι που είναι fully relevant στο game. Δεν νομίζω ότι παίζει το ρόλο του. Γιατί και ο Messi είχε medium, ας πούμε, επιθετικά και μια χαρά ήταν η team of the year του. Τσάν! Ρε φίλε, πολύ all around κάρτα ο Τσάν, κάτι πρέπει να έχει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, 20 χιλιάρικα ο Τσάν. Πάμε λίγο, chat, let's go, back to back. Ένα ευρώ είναι και στο PS4. Α, καλό αυτό, ρε φίλε. Μπορεί να είναι τυχαίο τότε γιατί ο Δήμος που έφερε ένα καινούργιο account το πήρε 4. Let's go. 4. Let's go, chat. Ναι. Νομίζω τον πέτυχε χάρη τον Κλώστερμαν, ναι. Ναι. Πόσο έχει. Ήταν και γαμιστερός. Δεν ξέρω. 15 κάπα. Καλός είναι. Σαν το Μαρσιάλ. Το δεχόμαστε. Κάπα εκεί που. Σον Ντάιζερ φίλε είναι. Πώς να το πω. Ξανά boards. Ισπανία. Αυτό είναι πολύ irrelevant. Ασένσιο. Δεν παίζει να έχει κάτι πάρα πολύ ακριβό. Μαρσιάλ ξανά μέσα. Το δεχόμαστε. Είμαι RTG και έχω βγάλει από καλά σε ένα Maximin, Pogba, Militao, Davis και Walker. Μια χαρά είμαι. Upamecano από την Bayern. Γάλλος είναι. Έχει links από την Bayern. Μπορεί να έχει κάτι. Να έχει λίγο Kane form μέσα. Πώς γίνεται ρε γάμο το να έχουν το ίδιο rating και να βγαίνει ο Upamecano μπροστά και όχι ο Virts. Ωραία 20... Α, έχει 18 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα. Πολύ καλό πάκτη αυτό. Αλλά γιατί δεν βγαίνει ο Inform πρώτος, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Όχι. Walkout, Benzema! Τσά, τον είδα κατευθείαν. Με κάρφωσε στη μάπα, μου κάνει έτσι. Μπορείς χάρη, δες το, φίλε. Δεν είδα καν την κάρτα, είδα κατευθείαν τα μούτρα του, ρε φίλε.
Με κάρφος έτσι στα μούτρα. Απίστευτο. Let's go. Μπενζεμά. Το θέλαμε το break, ήταν απαραίτητο. Πόσο έχει χάρη, γιατί τον πέτυχες και εσύ. Είναι και, και αυτός από τους πολύ φθηνούς. Δεν έχω πουλήσει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι στα 20, 18, 20 χιλιάρικα. Οπότε μάλλον είναι από τις κάρτες που ψιλοκρατάς. Ωραίος, ωραίος ο Big Benz. Πάμε, πάμε, θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε, ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχουμε άλλα 96.000 FIFA points να ανοίξουμε. Είμαστε σχεδόν ένα τρίωρο που ανοίγουμε. Walkout game! Let's fucking go! Ναι! Καλό. Ναι! Πάμε! Γαμιστερό. Με 5 week with chat θα... Εντάξει, θα έχει την τιμή του προφανώς για το τέτοιο. Μάλλον προσκυνεί την κάρτα του κάπου. Ωραίο. Και 90, πολύ ψηλό rating chat. Πάρα πολύ ψηλό rating game. Δεν πουλάω. Για να δούμε. Δεν έχει πολλά coins, 20k, αλλά ο Kane και μόνο που έχει τέτοιο rating, σίγουρα σε κάποια φάση θα εκτιναχθεί η τιμή του. Οπότε αυτός θα είναι σίγουρα μία από τις κάρτες που δεν θα αγοράσω, μόνο αν το χρειαστώ για να αγοράσω τον Cruyff. Μόνο τότε θα τον δώσω τον Kane. Που δεν νομίζω ότι αξίζει και πάρα πολύ, αλλά είναι. Οι goalkeepers να έχουν τόσο υψηλά rating. Είναι τέρμα αυτό, αυτό. Θα πρέπει να είναι σε άλλη κατηγορία. Ας πούμε, να έχει την ίδια αξία με τον Ronaldo. Θεωρητικά σε rating. Έτσι. Ή ας πούμε ο Donnarumma να έχει καλύτερο rating από τον Cross. Σεν Μαξιμίν. On the wing και κρυβόταν πίσω από τον Χάμες. Πόσο έχει? 25k! Πιο ακριβώς είναι από τον Μαρσιάλ. Για πάμε λίγο. Όχι, Βαλβέρδε ρε. Τι καλό έχεις βγάλει μέχρι στιγμής. Είναι αρκετά, Άγγελε. Θα ανοίξουμε λίγο ακόμα. Πόντς και άλλο. Μπρούνο! Let's fucking go! Απίστευτο! Ξανά με φανέλα United. Καμιστερό. Τι έγινε τώρα? Πριν 3 λεπτά έβγαλε ο Μάντινι Μπρούνο και βγάζω και εγώ τώρα Μπρούνο. Πόσο τρελό είναι ρε φίλε αυτό. Πάλι το μεταξύ, δεν έφαγα το τρόλ Χάρη, γιατί είδα τη φάτσα του πάλι κατευθείαν. Ναι. Πω, ευτυχώς που δεν είδα την Πορτογαλία ρε, και είδα κατευθείαν τη φάτσα του, καλύτερα. Θα είχα πεθάνει. Θα είχα πεθάνει άμα έβλεπα Πορτογαλία, πω. Φοβερό. Απίστευτο. Δεν γίνεται να έχει 3 wave όμως το Μπρούνο αντικειμενικά τώρα. Είναι αντικειμενικά είναι ότι χειρότερο. Τι έπαθε. Αντικειμενικά είναι ότι χειρότερο. 160 We move chat. Δεν μπορείς ρε γαμώ να την καταστρέψεις αυτή την κάρτα με το 3 weak foot. Είναι bannable αυτό που έκαναν. Δηλαδή έχει high. Έχει 4 skill moves, έχει μια χαρά pace. Και το pace λίγο το πετσόκοψαν. 73 sprint speed δεν είναι και ό,τι πιο τερματισμένο. Αλλά έχει καταπληκτικό shooting, passing, dribbling για το κέντρο, μια χαρά, stamina, defending. Και πας και του κατεβάζει το τέτοιο ρε εσύ. Πολύ ξενέρωτο αυτό. Και έχει και το outside. Hello, driven, δουλεύουν. Όχι, μέχρι τώρα δεν πολύ δουλεύουν. Έχουμε. Walkout, ποιος είναι. Αχ, ο Βεράτη, πω ξενέρωτο. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό είναι από τα πρώτα walkouts που ο παίκτης ήρθε απ' έξω. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και δεν κατάλαβα ποιος είναι. Αυτό. Ξενέρωτο το walkout αυτό. Προχωράμε όμως, Βεράτη, το κρατάμε. Κάπα. Το είδα στο Twitter, ρε, κάποιος το έκανε retweet. Μάλιστα. Τζο Γκόμες, let's go! Νομίζω πρέπει ακόμα κάτι να έχει τσατ και φέτος. Ναι. Δεν γίνεται να είναι έτσι τα walkouts, ρε φίλε, να βλέπεις τον παίκτη κατευθείαν. Θα είναι το φλερ, θα βλέπεις τη σημαία και μετά θα κάνει walkout το παίκτη. Σημαία, ομάδα τέτοια και μετά, αφού δείξει την κάρτα, θα βγαίνει ο παίκτης. Ναι. Όντως. By the way, chat, μου αρέσει που είπα ότι ο Γκόμες κάτι έχει. Πιο ακριβώς να το μιλητάω. 40 χιλιάρικα. Απίστευτο αυτό που γίνεται με αυτές τις κάρτες. Δεν υπάρχει. Τρομερό, πραγματικά τρομερό. Ναι, και ο Βινίσιος. Αλλά ο Βινίσιος δεν τον θεωρώ πουλ, γιατί θα τον κρατήσω, δηλαδή. Έχουμε boards. Ιταλία, ξενέρωτο. Ρώμα. Σπινατσόλα, 92 pace πλάκα-πλάκα. Πολύ τερματισμένο. 92 pace έχει. Απίστευτη κάρτα έχει. 11,5 χιλιάρικα. Σώπα ρε, αυτός μπαίνει στη λίστα. Για πάμε. Θα φτιάξει μέσα στο game ένα χώνης. Walkout. Λεβαντόφσκι, let's fucking go. Λέβα. Ναι. Με φανέλα Τσέλσι, εντάξει. Δεν με χαλάει. Καλό. Πολύ ψηλό rating, το δεύτερο καλύτερο μετά το Messi. Δεν πειράζει, έπιανε 91. Δεν μπορούσε να πιάσει 91, έχει καλύτερες κάρτες. Δεύτερο καλύτερο μετά το Messi, μαλάκα. Αυτό που το πας. Λοιπόν, Λέβα, ακραίο. Ακραιότατο αυτό βασικά. Και τον Τόρνστρα είχε μέσα inform εντωμεταξύ. Okay. Πολύ καλό pack. Τόρνστρα, έχει 50 κάτι χιλιάρικα. Σίγουρα θα ανεβεί ο Λέβα. Το είπατε. Τι ήταν οι αλλαγές μου. Ξανά boards. Μικηταριάν. Εντάξει, οκ, κομπλέ. Τζέσι Λίνγκαρντ. Έχει κάτι.
Και Τραωρέ μαζί, Αντάμα έχει κάτι. Εκεί στα 7 χιλιάρικα είναι, 6. Μια χαρά. Μελακής μου. Όλο τον πάγκο. Ναι, ρε φίλε, ισχύει όλο ο πάγκο. Ξανά walkout! Ποιο είναι αυτό? Τερματοφύλακα είναι. Ντοναρούμα. Πω, έφαγα τρόλ γιατί δεν κατάλαβα ποιο ήταν. Let's fucking go. 89. Πάρα πολύ ψηλό rating κι αυτό. Φίτα. Γαλλία, CB. Λακρουά. Let's fucking go. Ναι. Από το πουθενά ήρθε αυτό. Ρε Νίμαρ, κάνε μια πάσα, ρε Νίμαρ. 40 χιλιάρικα λέει ότι έχει. Εγώ να κάνω αυτό να νιώσει ότι τον έχει. Πω, απίστευτο. Απίστευτο. Αυτά τα τρία CB, Μιλιτάο, Λακρουά και Γκόμεζ, είναι 120 χιλιάρικα αυτοί οι τρεις μόνο. Καμ, Νορβηγία, Ødegaard. Σισοκό έχει τίποτα. Α, έχει! 9 χιλιάρικα λέει. Οκ, μια χαρά. Opening. Δεν ξέρω αν έβγαλε. Φαντάζομαι θέλει να το κρατήσει για το YouTube του RTG. What οπότε... are you doing now, man? Walk out, Llorente! Let's fucking go! Ναι. Ναι. Πολύ δυνατό ήταν σαν αυτό. Πάρα πολύ καλό. Llorente. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο μοναδικός παίκτης από Ισπανία που πρέπει να έχει καλό value σαν walk out. Πολύ δυνατό. Πολύ καλός. Ωραία, 140 χιλιάρικα λέει, 130, πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικ. Walkout, είναι walkout. Έχουμε walkout. Ντι Μαρία, πω. Ντι Μαρία λέει, αλλά είδα τη φάτσα. Είναι μέσα του πάκ, είναι ένα καλό για να μην βλέπεις μέση, ξέρεις, έγινε Ντι Μαρία. Ναι, όντως και βγει πρώτα Ντι Μαρία. Είδα, ναι. Είδα φάτσα όμως πρώτα. Είδα φάτσα. Ούνα φάτσα να ράτσα. Ευτυχώς τσάτ δεν... Αυτό αν ήταν όπως ήταν το περσινό walkout, είχαμε φάει όλο το troll, όλο το experience μέχρι το τέλος. Ευτυχώς είδα τη φάτσα του εκεί πέρα. Τίποτα, 10K. Απ' τις κάρτες που κρατάς. Για να δούμε. Αυτό το troll δεν βγαίνει από τότε το τέρμα τους. Ήτανε όπου οι σέντρες. Βραζιλία, striker, Ζεζούς, let's go! Πολύ καλός πρέπει να είναι και ο Γκάμπριελ Ζεζούς, τουλάχιστον στο κομμάτι της τιμής. Ωραίος. Για να δούμε τσάτ, έχει τίποτε. Καμιά έστω 15-20 χιλιάρικα ή ούτε καν. Πολύ, πολύ. Ναι, είναι εκεί στα 11K. Μια χαρά, GG. Πόσα coins πιστεύεις θα έχεις αφού ανοίξεις όλα τα packs? Έλα ντέρεση, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Δεν έχω ιδέα πόσα θα είναι όλα τα coins στο σύνολο. Έχουμε walkout, ποιος είναι? Mahrez, ok. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ακραία τιμή. Λογικά δεν θα έχει. Αλλά το δεχόμαστε και προχωράμε. Είναι στα 11-12K κι αυτός, ωραία, μια χαρά. Πόσο άμπαλος ήταν ο Λούκας? Walkout, Αγκουέρο, ναι, αλλά δεν παίζει να φεύγει τίποτε. Παίζει να έχει 10K, κάτι τέτοιο έβλεπα χθες. Και Ριτσάλισον, ο Ριτσάλισον πες να έχει πιο πολλά coins. Πω, 7K έχει. Αυτός και αν δεν αξίζει να πουληθεί τσάτ. Το Δήμο μόνο. Το Δήμο μόνο. Κουστάκης πιο μακριά είναι το Μέξ και δεν ακούγεται. Walkout, Καντέ! Let's fucking go! Let's go! Όχι ρε Κώστα, δεν γίνεται να χάνεται αυτό το goal. Αυτό μάλιστα τσάτ. Εδώ μιλάμε πάλι. Εδώ μιλάμε. Όπο τρομερό πουλ. Ένα πουλ, μα τι πουλ. Τόπε. Απίστευτο. Αυτό θα πηγαίνει 500 χιλιάρικα. Πω, 410, 415 έχει bid. Τσάτ, ξεπεράσαμε το Βαράν, το καταλάβατε, έτσι. Ξεπεράσαμε Βαράν. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό τώρα εδώ πέρα. Πω. Ναι, let's go. Άρρωστο. Αυτό είναι insane pool. Πλησιάζουμε στα 70. Έχουμε inform Βραζιλία. Δώστε το, μία φορά δώστε. Έχουμε βγάλει αυτόν τον φαραώνι 100 φορές. Επειδή έκανε κούξελ το σμαξάι.
Όχι, Μέση! Απίστευτο! Messi. Let's fucking go! Πες μου ότι δεν άκουσες τι έβγαλα. Let's fucking go! Απίστευτο! Εντάξει, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Μεσάια, τσάτ. Εκ του αποτελέσματος. Πρώτη φορά που τον πετυχαίνω σε FIFA. Ποτέ, πρώτη φορά. Ποτέ δεν έχω βγάλει Μέση. Ποτέ. Ποτέ. Κόψου μόνο σου, Άρη. Θα κοπώ, ρε φίλε. Είναι ακραίο, ρε φίλε, το pack opening. Εντάξει, είναι τρομερό, ρε φίλε. Κάνε retire from race τώρα που σαχέ. Retire from race, λέει. Απίστευτο, τσάτ. Και πάλι δεν φαίνεται το walkout. Κατευθείαν η φάτσα του εκεί μπροστά. Τελείωσε. Απίστευτο. Let's fucking go! Δες το comment μου, Μίτσο, τώρα έτσι όπως έχει πάει το... Ξαναγράψω το λίγο, μα θες, γιατί έχει χαθεί το chat, να ξέρεις. Μέση. Απίστευτο, πρώτη φορά που τον πετυχαίνω, chat. Πρώτη φορά. Σε FIFA, όχι γενικά, σε FIFA. 750k. Το είπε ο Εμμανουηλίδης, λέει. Α, εντάξει, το έδωσε. Ακραίο. Μάλιστα, walkout, ποιος είναι αυτός ο... Α, ο cross πάλι. Μια χαρά. Το δεχόμαστε. Duplicate cross. Why not. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δώσει κάποιο πολύ μεγάλο walkout. Ξανά. Μάλιστα, Haaland. Δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Απίστευτο. Άγκον, ισχύει. Holland, Holland. 100 χιλιάρικα έτσι. Let's fucking go. Μόνο καλή φάση του ήταν το πάσα και ήταν. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και ο Χάλαντ. Νομίζω ήταν πιο φθηνό τσάτ, γι' αυτό δεν το πανηγύρισα. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να περάσει κατευθείαν την μπάλα τώρα εδώ πέρα. Πάρε και έναν Arnold δώρο. Τρέντ. Έχει τίποτε. Εντάξει, είναι και αυτό στα χαμηλά του, αλλά θα ανεβεί. Ξανά Arnold. Ήταν το τελευταίο walkout που βγήκε πιο πριν. Trend. Λοιπόν, για να δούμε. Άλλα δύο κάπα. Ναι, Χαντάνοβιτς. Τσάντε, εδώ πέρα θα σταματήσουμε. Τελευταίο walkout είναι, το είπα. Ένα walkout να δώσει. Οπότε κλείνουμε εδώ. 86. Δεν είναι κάτι ακραίο. Αλλά... Ακριβώς ήταν όντως. Τα τελευταία 150 ισχύει. Εντάξει, τσάτ, μια χαρά είμαστε. Pack opening έχουμε και εμείς τώρα. 4 χιλιάρικα λέει ότι έχει. Καλά, κάπου εντάξει. Επόμενος. Εδώ το αφήνουμε. Δείτε το άλλο ακραίο mindfuck. Όχι τα FIFA points. Δείτε λίγο τα coins με τη σειρά είναι. 7-9-6, 6-9-7. Τι Illuminati έχει πέσει τώρα εδώ πέρα. Επιτέλους. 100.000 χρόνια πέρασαν. Ουφ. Τέλος όλα τα advanced SBC. Δεν μπορώ να κάτσω αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ τώρα με τα μαρκή, τα οποία δεν ξέρω καν τι packs δίνουν. Καλά, ό,τι χειρότερο. Το Prime X είναι χειρότερο θεωρητικά. Το packs τα συγχαίνουν. Έχει walkout, λέει. Tiago. Δεν κατάλαβα ποιος ήταν, γιατί κοιτούσα τη φάτσα του. Δεν είναι άσχημο. Από τόσο irrelevant pack να δίνει walkout, θαύμα είναι. Μας αρέσει. Τώρα δίνει το Μωράτα που το χρειαζόμασταν για πριν. Ο Τιάγκο δεν έχει τίποτε. Είναι στις κάρτες που ακόμη δεν κάνει κάτι. Πάμε στο Mega Pack. Λέβα λέει ξανά. Όπα. Αυτό τώρα είναι πολύ κουφό. Έχουμε πετύχει σήμερα δύο φορές το Λεβαντόφσκι, που είναι το δεύτερο καλύτερο rating στο παιχνίδι. Τι έγινε ρε, κάτσε, όπα λίγο. Δύο φορές Λέβα. Άλλα 70k. Let's fucking go. Και έχει άλλο μέσα, φαντάζεστε. Απίστευτο. Είχε και Sterling μέσα, λέει. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σπασμένο, ρε. Σήμερα τι γίνεται εδώ πέρα. Άλλα 60k ο Sterling. Και ο Λεύα, άλλα 60-70. Εντάξει. Εντάξει, τερματίστηκε ρε πάλι. Ακόμη μια φορά που τερματίζεται για σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Prime Players Pack. Για να δούμε.
Εδώ έχουμε boards, Γαλλία, Βέλγιο, LM, Καράσκο. Οκ, okay, μια χαρά. Καμιά 3-4 χιλιάρικα πρέπει να έχει κι αυτός. Μαρσιάλ ξανά, let's go. 15-18-17 χιλιάρικα ανάλογα τη στιγμή. Α, έχει 10 χιλιάρικα ο Καράσκο. Μια χαρά. Πολύ ωραίος. Να τους έχει τίποτε. Rare Players Pack και Rare Mega Packs. Πάμε. Πάμε να ανοίξουμε τα δύο Rare Mega Packs και μετά πάμε στα 50K. Modric. Μια χαρά. Ακόμη ένα walkout. Ακόμη ένα walkout. Let's go. Φαντάζομαι θα είναι στα κυβικά εκεί των υπολείπων 87 άριδων, αλλά το δεχόμαστε. 10 χιλιάρικα έχει. Θα ανεβεί αυτός σίγουρα. Και Fekir, τον οποίο τον πετύχαμε πιο πριν. Μια χαρά και αυτός. Τους στέλνουμε πάνω, τον έχουμε ήδη. Rare Megapack και τα δύο τελευταία 50. Χαντάνοβιτς και άλλο walkout 86. Το πετύχαμε και πριν τον Χαντάνοβιτς. Ωραίος. Είναι στα 7-8 χιλιάρικα και αυτός θα ανεβεί όταν περάσει ο καιρός. Και Πάπου Γκόμες μέσα. Άλλα 20 χιλιάρικα. Τσά, τι γίνεται εσείς. Έχει ξεράσει τα ντερά του. Για να δούμε. Ναι, και αυτό ας πούμε είναι boards. Και είναι ας πούμε full accurate κάρτα που είναι ο Χιμένεθ. Και έχουν δώσει όλα τα υπόλοιπα packs τα οποία είναι irrelevant. Και δεν δίνει το 50K ας πούμε που πρέπει. Λοιπόν, η κάρτη, Χιμένεθ και τα λοιπά. Αυτό δεν έχει τίποτε από άποψη value. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει κάτι αυτό. Ό,τι να δώσει το έδωσε πριν. Πάμε να κλείσουμε όμως. Kane είναι αυτό. Δεν είχε να δώσει ρε μπα. Καλά εντάξει. Σήμερα έχει καρασπάσει το παιχνίδι έτσι. Έχει καρασπάσει. Είναι σπασμένο. Το σπάσαμε ρε. Το σπάσαμε. Έδωσε τα πάντα. Έδωσε τα πάντα. 100 walkouts. Δύο φορές τον Λέβα. Δύο φορές τον Kane. Θα κρύβεται τώρα και τίποτα άλλο από πίσω. Θα γελάσουμε. Πατάω skip. Εγώ πιστεύω θα έχει κι άλλη κάρτα από πίσω. Έχει Μπαμπού, ο οποίος κάνει και αυτός 25 χιλιάρικα. Να το, δεν ήταν σε walkout, αλλά το είχε σε πολύ καλό. Να το πάλι, και ο Μπαμπού εδώ πέρα. Ο Kane πόσο έχει? Σκεφτείτε ότι ο Kane έχει τα ίδια coins με τον Μπαμπού. Άρα όντως είχε και κάτι καλύτερο μέσα. Ακραίο. Σήμερα τερματίστηκε πάρα πολύ το pack opening. Αυτό λοιπόν ήταν το pack opening. Ακραίο, τερματισμένο, το καλύτερο pack opening που έχω κάνει εγώ προσωπικά, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά pack openings, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω τα έσπασε. Οπότε δικαιολογεί και τον τίτλο ο Pack King προς το παρόν τουλάχιστον για το FIFA 22. Messi, πρώτη φορά βγάζω σε FIFA Messi. Έχει πετύχει ο αδερφός μου παλαιότερα Messi σε άλλα FIFA. Εγώ δεν τον έχω βγάλει ποτέ από κανένα pack, ούτε χρυσό, ούτε special, inform, κόκκινο, ποτέ. Οπότε νομίζω ότι ήταν απίστευτο το συγκεκριμένο pool, απίστευτη η όλη φάση και χαίρομαι πάρα πολύ που το απαθανατήσαμε αυτό σε live stream που υπήρχε live αντίδραση για τον Messi. Έχω φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα την οποία θα την αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο λογικά όταν θα έχουμε και gameplay. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, το pack opening ήταν τερματισμένο, απλά αυτό που έχω να σας πω είναι να περιμένετε το αυριανό βίντεο γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο YouTube από εδώ και πέρα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ούτως ή άλλως κάντε λίγη υπομονή και θα τα πούμε όλα σε εκείνο το βίντεο. Για μία ακόμη φορά σπάστε το κουμπί του like αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να περνάτε πάντοτε όμορφα.